Σε μια αυστηρή προειδοποίηση που έρχεται να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχήμ Ραΐσι δήλωσε πως θα καταστραφεί ολοσχερώς το Ισραήλ εάν αποφασίσει να εμπλακεί στρατιωτικά με το Ιράν. Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε: «Εάν το Ισραήλ κάνει το λάθος και επιτεθεί στο Ιράν, θα προκύψουν εντελώς νέες συνθήκες για αυτό και δεν είναι σαφές εάν θα μείνει τίποτα από το Ισραηλινό καθεστώς», είπε ο Ραΐσι. Ο Ραΐσι συνέχισε αναφερόμενο στην πρόσφατη επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ με εκατοντάδες drones και πυράβλους. Δικαιολόγησε αυτή την ενέργεια ως απάντηση στην επίθεση που είχε πραγματοποιήσει το Ισραήλ πριν μερικές εβδομάδες στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, την οποία περιέγραψε ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Τιμωρήσαμε το Ισραηλινό καθεστώς για την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, η οποία παραβίασε όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου», είπε συγκεκριμένα. Επιπλέον, ο Ιρανός πρόεδρος επανέλαβε τη στάση του Ιράν στο Παλαιστινιακό ζήτημα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της χώρας του να στηρίξει τους Παλαιστίνιους, λέγοντας πως το Ιράν θα συνεχίσει να υπερασπίζεται περήφανα τον καταπιεσμένο λαό της Παλαιστίνης. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Το YouTube αυτόν τον καιρό έχει πρόβλημα με τα σχόλια, οπότε αν δείτε σε κάποιο βίντεο τα σχόλια να είναι απενεργοποιημένα, είναι κάτι προσωρινό και θα επανέλθουν ενεργά.